Να μείνουμε στο θέμα αυτό μαζί μου ο Μάριος Αραβαντινός. Είχαμε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Το μόνο προϊόν το οποίο πολίτευσε να στη χώρα μας, είπε ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα κυβερνητικά ψέματα. Στέφανος Κασελάκης, και από εκεί και πέρα ο προϋπολογισμός του 24 κινείται μακριά από τις προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί η κυβέρνηση να το κλείσει το θέμα. Μπορεί οι αριθμοί να ευημερούν. Ωστόσο, ο μήνας έχει 30 μέρες και όταν στις 20 του μήνα δεν έχεις χρήματα για να συνεχίσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο θα κυριαρχεί στη σκέψη του πολίτη. Έτσι. Οι αριθμοί πράγματι ευημερούν. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι υποαμφισβήτηση. Το πόσο καλό είναι αυτό βεβαίως ελέγχεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κλισέ η κουβέντα ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, οι άνθρωποι δεν περνούν απαραίτητος καλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα προϋπολογισμό ακρίβειας. Το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Διαβάζω κάποια στοιχεία. Προβλέπει έσοδα από φόρους 63 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2024, τα οποία θα προκύψουν κυρίως από τον πληθωρισμό. Είναι 6,2 παραπάνω δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2022. Μόνο από το ΦΠΑ θα συγκεντρωθούν το 38,7% των φοροεσόδων, που αντιστοιχεί στα 24,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, λέω ενδεικτικά, έχουμε μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από το 0,5% στο 0,2%, μείωση του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά 50%, κατάρριψη του φόρου των τόκων και ομολόγων. Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει μια στόχευση της κυβέρνησης, κάπου κατευθύνει δηλαδή την πολιτική της. Και εγώ τουλάχιστον, όπως το ερμηνεύω και το αντιλαμβάνομαι, αντιλαμβάνομαι ότι ευνοούνται οι έχοντες και καθόλου οι μη έχοντες. Αυτό το οποίο είπε ο καθηγητής πριν από λίγο, το οποίο πιστοποιείται από έρευνες και δεν είναι υπ' αυτή την έννοια αμφισβητήσιμο. Υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους διακυβεύεται τούτη την ώρα το ψωμί τους, που κυριολεκτικά πεινούν. Θα μου πείτε, είναι αυτοί οι άνθρωποι πλειονότητα? Ενδεχομένως όχι. Αλλά δεν θα έπρεπε να είναι ούτε ένας. Ακόμη όμως και αν οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αντικειμενικά προβλήματα. Οι περισσότεροι πολίτες στα μισά του μήνα, στις 20 του μηνός, έχουν πρόβλημα να βγάλουν τον υπόλοιπο μήνα. Θα δούμε τα τιμολόγια. Το αναφέρω επειδή έκανες αναφορά και με τον κύριο Λέανδρο, τον καθηγητή. Καλούμαστε να επιλέξουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε, δηλαδή χρώματα τιμολογίων. Αυτό που γνωρίζουμε όμως σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα πληρώνουμε περισσότερο. Δηλαδή, είτε πάρουμε το πράσινο, είτε πάμε αυτόματα στο πράσινο, είτε πάμε στο μπλε, είτε στο κίτρινο, είτε στο πορτοκαλί. Στο τέλος της ημέρας, από την τσέπη του πολίτη θα βγαίνουν περισσότερα χρήματα. Μειώνεται ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός, για να καταλάβουμε τι συζητάμε. Και το εντυπωσιακό, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά το εντυπωσιακό είναι πιο ότι σε καλούν οι εταιρείες υπάροχοι και ευλογείται αυτό από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να το πράξουν, να επιλέξεις μέσα από μία σειρά τιμολογίων, τα οποία ενέχουν ένα μεγάλο ποσοστό ρίσκου. Και εσύ, ανάλογα το χρώμα, διαλέγεις αν θες μεγαλύτερο ποσοστό ρίσκου ή μικρότερου. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρεις ότι παίρνεις ένα ρίσκο. Και αν δεν θέλεις να έχεις ρίσκο και να έχεις μια σταθερότητα σε αυτό το οποίο πληρώνεις, είναι το ακριβότερο τιμολόγιο από όλα. Δηλαδή, αν δεν θέλεις να πάρεις το ρίσκο, πρέπει να βάλεις το χέρι δεδομένα ακόμη βαθύτερα στην τσέπη. Να θυμηθούμε, Μαρία, ότι κάποια στιγμή, όταν άνοιξε πλέον ο δρόμος για να έχουμε περισσότερους παρόχους στον τομέα της ενέργειας και να φύγουμε από τον ένα και μοναδικό που υπήρχε, που ήταν η ΔΕΗ τότε, το ΔΕΛΕΡ ήταν πιο. Ότι ο ανταγωνισμός θα φέρει και πτώση των τιμών. Θα φέρει και πτώση των τιμών και θα δείτε πόση εξοικονόμηση θα έχετε εσείς πλέον οι ίδιοι οι πολίτες, και εδώ είμαστε σήμερα, έτσι. Όταν ο ανταγωνισμός δεν φέρνει πτώση των τιμών, και δεν είναι μια δική μου θεωρία αυτή, συνήθως δεν συμβαίνει γιατί έχουμε καρτελοποίηση. Δεν το παρατηρούμε μόνο στην ενέργεια, το παρατηρούμε σε μια σειρά από ζητήματα. Αυτό είναι που δεν αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Και δείτε, για να επανέλθω σε αυτό το οποίο έλεγα πριν. Θα περιορίζει τον πληθωρισμό. Ακόμα και ο πληθωρισμό στα τρόφιμα, για παράδειγμα. Ναι, δεν σημαίνει αυτό ότι θα σταματήσουν να αυξάνονται τα τρόφιμα, απλά θα αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό. Αυτό είναι. Θα συνεχίσουν όμως να αυξάνονται οι τιμές τους. Άρα, μάλιστα,